Μια ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη θαλάσσια περιοχή των Γουρνών με τον παλέμαχο του Όφη και κάτοικο της περιοχής, Σύφη Κορονάκη, να μας περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι, όταν η 50χρονη παρασύρθηκε από τα κύματα, όπως και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πολιτών να σώσουν τον φίλο της, ο οποίος επίσης κινδύνευε. Χθες το μεσημέρι, και πήγα να κοιμηθώ και πω βοήθεια, άκουσα από το κρεβατοκάμερα τη βοήθεια. Μέχρι να μπω μέσα. Για να βγάλουμε το ζευγάρι, η γυναίκα ήδη, από ό,τι είχα δει, είχε πνιγμένη ήδη, είχαν γυρίσει τα μάτια της ανάποδα. Και ευτυχώς τα παιδιά αυτά που σας είπα, ο Νίκος Σωμαράς, ο Γιώργος ο Μπενιχάκης, τους φώναξα και αυτά με μεγάλη προσπάθεια. Θα είχε πνιγεί και το αγόρι. Η 50χρονη ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από το νερό και παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Της δώσαμε φιλιά στο στόμα, αυτό έβγαλε λίγα νερά, αλλά δυστυχώς δεν είχε σφιγμό. Στην παραλία δεν υπάρχει ναυαγωσός της, καθώς δεν έχει χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστη με κατοίκους της περιοχής να σπέβουν να βοηθήσουν όσους κινδυνεύουν στη θαλάσσια περιοχή. Όπως ο κύριος Σύφης, ο οποίος έχει εφοδιαστεί με κιάλια και σωσίβια, ενώ με τη σφυρίχτρα του κρούει τον κόντονα του κινδύνου στους λουόμενους. Αυτή έχει γλιτώσει πολύ κόσμο με το που σφυρίζω. Ναι. Δυστυχώς εδώ έρχονται ξένοι τουρίστες, δεν γνωρίζουν το μέρος, είναι φοβερά ρεύματα. Αυτό ακούνε και χθες έβγαλα 6 παιδιά έξω. Έβγαλα 6 παιδιά χθες νεαρούς. Με τις φρίχτρες φοβηθήκανε. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πνιγμού μέσα σε έναν μήνα. Ο Σύφης Κορονάκης λυγίζει όταν θυμάται το 10χρονο Αλέξανδρο, ο οποίος πάλευε με τα μανιασμένα κύματα παραμονή 15 Αυγούστου. Θυμάμαι το παιδάκι αυτό. Μέχρι να πεθάνω θα θυμάμαι τη σκηνή αυτή. Δεν κοιμάμαι το βράδυ να θυμάμαι τον Αλέξανδρο. Συγκινούμε. Εδώ το βρήκα και πνιγμένο μέσα για 8 μποφόρ και δεν έμενε κανείς μέσα. Δήμαρχε, ξέρω ότι είσαι καλό παιδί, κάνε ό,τι μπορείς, διότι είναι αμαρτία να χάνονται ζωές. Οι συγκεκριμένες παραλίες δεν είναι πολυσύχναστες, οπότε δεν προβλέπεται εκεί ναυαγοσωστική κάλυψη. Ειδικά σε ταραγμένη θάλασσα, αλλά και σε περιοχές όπως είναι η περιοχή των Γουρνών, στο συγκεκριμένο σημείο, όπου υπάρχουν σημαντικά ρεύματα, νομίζω ότι είναι δέον όταν βλέπουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ απλά να μην μπαίνουμε στη θάλασσα. Θα ήθελα να συλληπιθώ τους οικείους των θανόντων. Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο και για ένα 83χρονο ρεθιμιώτη, ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του Αμμουδίου. Λουόμενοι τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο νερό, ενώ για τα αίτια του θανάτου του διενεργείται προανάκριση από το λιμενικό σταθμό Αγίας Γαλήνης.